Οχ! Αυτή θα είναι. Και δεν πρόφτασα να φύγω. Έλα, μωρέ, πάψε με την γκρίνια σου. Πάψε. Χαμογέλασε λιγάκι. Δεν μου έρχεται. Αχ, προσπάθησε. Αχ, μωρέ, Κατερίνα. Περάστε. Καλά. Αγάπη μου. Τι κάνεις. Γεια μου, αγάπη. Τι κάνεις. Καλώς μαμά μου, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Τι κάνεις, Αργύρη, καλά είσαι? Καλά. Μπράβο. Να, ήρθαμε να σας δούμε. Ωραία, πολύ καλά κάνατε. Τι κάνεις, Κατερίνα μου, καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή μια χαρά η Κατερίνα. Καλή, τι κάνεις και κρατιέσαι έτσι? Γιατί να μην κρατιέμαι, πάτρα μου, τι ατόπιμα ήταν αυτό που έκανες? Εμείς, Κατερίνα μου, μετά τα 100 χρόνια θα σπάσουμε. Ναι, δεν λέμε τίποτα άλλο. Καθίστε, ελάτε, περάστε. Κάτσε. Ναι, έλα, γύρι μου, πέρασε. Έλα, κάτσε κι εσύ. Κάτσε. Πέρασε κι εσύ, μαμά, να καθίσει. Να περάσω, καθίστε κι εσύ. Κάτσε, Κατερίνα μου, κάτσε. Κάτσα κι εγώ. Τι ωραία. Πόσο καιρό έχω να σα δω. Ναι, ναι. Μαμά, αδυνάτησε. Εγώ. Θα κουράζεσαι, φαίνεται. Α, Κατερίνα, δεν θέλει να μου την κουράζει. Μα καλά δεν έχετε γυναίκα. Αν ξέχασα δεν έχετε, σας έφυγε η Φιλιππινέζα. Μου το είπε η Ειρήνη, το είχα ξεχάσει. Ναι, αλλά πρέπει να πάρετε μια γυναίκα οπωσδήποτε. Στην ηλικία της δεν μπορεί να κουράζεται. Τι γίνεται, Αργύρη, πώς πάνε οι δουλειές εκεί κάτω? Ένα, Κατερίνα. Έτσι και έτσι. Εσύ πας μια χαρά, λέει, Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να πάρετε μια γυναίκα οπωσδήποτε. Κοίτα πώς έγινε, μαμά. Χάλια έγινε. Απαπαπαπα, δεν μπορώ να τη βλέπω. Έχει αλλάξει πολύ την τελευταία φορά που την είδα. Και πόσο πέρασε εδώ, ένας χρόνος. Με εκείνες τις βαφές ασχολείσαι ακόμα, Αργύρη? Ναι, με εκείνες, αλλά δεν αφήνουνε κέρδους. Εγώ του είπα, παράτησε τα όλα να κατεβούμε στην Αθήνα να σε βολέψει κάπου η Κατερίνα. Αυτός, όχι. Τι δεν μας κάνει η Κατερίνα, μου λέει. Θα σε πάρει να δουλέψεις κοντά της, του λέω. Όσο να είναι περισσότερα θα βγάλεις από εδώ. Του είπα, βέβαια, είναι λιγάκι στριμμένη η Κατερίνα, θα κάνεις υπομονή. Δεν αφήνουν κέρδος οι βαφές, Αργύρη. Τι είναι αυτά που λες, Κατερίνα μου, αν αφήνανε κέρδος θα είμαστε έτσι. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτή τη συζήτηση. Μαμά, υποφέρεις από τίποτα? Εγώ? Όχι, γιατί είσαι πολύ κομμένη. Αργύρη δεν είναι πολύ κομμένη, μαμά. Λιγάκι. Να πας να εξεταστείς. Ξέρεις, μια θεία του Αργύρη. Ξαφνικά άρχισε να αδυνατίζει, Στην αρχή δεν έδινε σημασία. Ίσα-ίσα καμάρωνε κιόλας, μας έλεγε: κοιτάξτε σιλουέτα, κοιτάξτε σιλουέτα. Σε λίγον καιρό πάρ' την κάτω. Σε 15 μέρες τη χάσαμε. Τι είναι αυτά που λες, βρε πάτρα μου, τι είναι αυτά που λες? Εγώ είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά ήταν και εκείνη. Γι' αυτό σιλουέ, μη σε χάσουμε στα καλά καθούμενα. Μα πού να φας τη γλώσσα σου? Χτύπα ξύλο, πάτρα μου. Αντί να χτυπήσω εγώ ξύλο, καλύτερα να πας εσύ να κάνεις μερικές γενικές εξετάσεις. Βέβαια ξέρω, η Κατερίνα θα έχει αντίρρηση γιατί είναι τσιγκούνα. Ναι, άσε ήσυχη την Κατερίνα, πάτρα. Πώς να το κάνουμε, Κατερίνα μου, είσαι τσιγκούνα. Αλλά τέλος πάντων, θα συνεισφέρω κι εγώ. Μια μάνα έχουμε. Ναι, δεν αλλάζουμε συζήτηση. Υπεράνω όλων η υγεία. Να σου πω κάτι. Και εσύ πρέπει να πας να κάνεις εξετάσεις. Μην ακούς που ο Αργύρη σου είπε ότι κρατιέσαι μια χαρά. Εμένα, αδερφούλα μου, δεν μου αρέσει καθόλου το χρώμα σου. Και εμένα το δικό σου. Το χρώμα μου? Και το χρώμα σου και το στόμα σου. Ειρήνη, πιάσε το χρυσό οδηγό. Τι να το κάνεις? Βρες τα ξενοδοχεία. Τι να τα κάνεις τα ξενοδοχεία, Κατερίνα μου? Για τα παιδιά. Καλέ, δεν χρειάζεται φόδο, θα βολευτούμε εδώ. Αποκλείεται. Εδώ δεν βολεύουμε εγώ. Στο ξενοδοχείο, αδελφούλα μου, για να παραμείνουμε αγαπημένες. Στο ξενοδοχείο.